Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ονομάζομαι Αθανασία Καλούδα και στο σημερινό βίντεο θα σας κάνω ένα night routine. Θα σας δείξω με λίγα λόγια τι κάνω το βράδυ. Πολλοί από εσάς μου ζητήσατε να κάνω ένα τέτοιο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείχνω τι ακριβώς κάνω όταν γυρνάω στο σπίτι μετά από τα μαθήματα το βράδυ. Θα είναι σαν vlog κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό, ελπίζω να σας αρέσει. Επίσης, συγχωρέστε αυτή τη στιγμή την κούραση που μπορεί να βλέπετε στα μάτια μου, αλλά είχα μια πάρα πολύ κουραστική ημέρα. Γενικότερα έτρεχα πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα βιντεάκι, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό και μου έλειψε πάρα πολύ όλο αυτό. Οπότε ναι, ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνω όταν γυρνάω σπίτι από το πανεπιστήμιο, από τα μαθήματα, είναι να ξεφορτωθώ ότι έχω πάνω μου, το οποίο με κουράζει, όπως είναι η τσάντα μου, τα παπούτσια μου, και ιδιαίτερα τα μποτάκια τα οποία έχουν τα κούνι, και τα ρούχα, όπως είναι το τζιν, το παντελόνι, και αλλάζω σε κάτι πιο άνετο, όπως είναι οι πιτζάμες μου ή οι φόρμες μου. Αυτές τις φόρμες για να είμαι λίγο πιο άνετα. Λοιπόν, πριν έρθω πήρα κάποια πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Πήρα αυτήν εδώ την κρέμα γιώτης με γεύση βανίλια. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω, δεν έχω δοκιμάσει ξανά όσο θυμάμαι. Πήρα αυτό εδώ το Lipton χαμομήλι. Να το σπόνσω το παιδιά. Έλα, τέλος πάντων, καταλάβατε. Ένα μικρό γάλα. Δεν πήρα πολλά πράγματα γιατί θα φύγω έτσι και λίγο για τις γιορτές. Ξύδι. Οδοντόβουρτσες. Επίσης τις πολύ αγαπημένες μου φράουλες. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι φράουλες, είναι το αγαπημένο μου φρούτο. Και πήρα επίσης μπανανίτσες. Τέλεια. Λοιπόν, αφού τακτοποίησα και τα πράγματά μου, τώρα θα ετοιμάσω το φαγητό μου. Συνήθως το βράδυ και το μεσημέρι, όταν έχω χρόνο, πηγαίνω στη φοιτητική λέσχη που δικαιούμαι δωρεάν φαγητό. Αλλά επειδή πολλές φορές τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο τελειώνουν 9 το βράδυ και μας αφήνουν 9 η ώρα ή 9 παρά, δεν προλαβαίνω να πάω λέσχη, οπότε φτιάχνω κάτι στο σπίτι ή παίρνω και κάτι απ' έξω. Σήμερα είχα πάρει το απόγευμα μία ζεμπονοκασερόπιτα, όμως δεν την έφαγα, οπότε θα φάω κάτι τέτοιο σαν βραδινό και μπορεί κανένα φρουτάκι αργότερα. Λοιπόν, όπως είδατε, μόλις τελείωσε το φαγητό μου, έβλυνα και τα πιάτα και ήρθε η ώρα να ξεβαφτώ και να πλύνω τα δόντια μου. Δεν ξέρω πού να κοιτάξω, παιδιά. Για να πλύνω το πρόσωπό μου, χρησιμοποιώ αυτό.